Καταρχήν δεν συγκεντρωθήκαμε σήμερα στην πλατεία, είμαστε σχεδόν κάθε μέρα στην πλατεία για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και ηθικά και υλικά και έμπρακτα στους πρόσφυγες που ζούσαν εδώ. Σήμερα μάθαμε ότι με το πρόσχημα της δυσκολίας των μαγαζιών ή κάτι τέτοιο, οι γνωστές επιτροπές κατοίκων που στείλουν ακροδεξιά στοιχεία πότε στον Άγιο Παντελεήμονα, πότε αλλού, καλούσαν σε μια συγκέντρωση ενάντια στην υποτιθέμενη υποβάθμιση της δικής του ζωής, όχι της ζωής των προσφύγων. Και επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να αφήσουμε τον φασισμό να ξανασηκώσει κεφάλι σε καμία γειτονιά και σε καμία πλατεία, αλλά ούτε και να κάνουμε τους πρόσφυγες να αισθανθούν ότι δεν είναι καταδοχούμενοι εδώ, ήρθαμε κατευθείαν για να σταθούμε, να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες και να είμαστε πολυπληθέστεροι από τον κόσμο αυτόν που ήρθε τάχα να διαμαρτυρηθεί για το βιωτικό του επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν λύνουν τα προβλήματα των προσφύγων μεταφορές σε κλειστούς χώρους που δεν είναι καν φτιαγμένοι για να κατοικεί κόσμος. Το πρόβλημα των προσφύγων για να λυθεί πρέπει να γίνουν, όχι για να λυθεί, για να αντιμετωπιστεί. Τα προβλήματα των προσφύγων για να αντιμετωπιστούν, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να φύγει ο φράχτης από τον Εύρο, διότι κρατώντας κλειστά τα υπηρετικά της σύνορα η Ελλάδα οδηγεί σε μαζικούς πνιγμούς στο Αιγαίο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ελεύθερη πρόσβαση. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι με το που έρχονται εδώ πέρα να υπάρχουν χώροι υποδοχής, να υπάρχουν σπίτια άδεια που θα τους φιλοξενούν και να υπάρχουν ταχύτατες διαδικασίες για να έχουν πλήρη δικαιώματα και πλήρη ελευθερία μετακίνησης. Επειδή δεν έχει γίνει, νομίζω, αρκετά σαφές στην ελληνική κοινωνία, η αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί το τελευταίο διάστημα από τη μεγάλη πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας είναι τεράστια. Το γεγονός ότι 30 θλιβεροί άνθρωποι από 60 χρονών και πάνω όλοι τους σήμερα ματευτήκαν εδώ πέρα για να κάνουν ένα show δεν πρέπει να δημιουργήσει την αντίθεση ότι η ελληνική κοινωνία είναι διχασμένη. Η ελληνική κοινωνία και το απέδειξε τον τελευταίο μήνα είναι στο πλευρό των προσφύγων και όσοι βρισκόμαστε στην πλατεία Βικτόριας και είδαμε τις ομάδες των ανθρώπων και τον όγκο των ανθρώπων που ερχόταν με φαΐ, με ρούχα ή για να πει μια καλή κουβέντα στους πρόσφυγες, το ξέρουμε καλά.